Κύριε Ζούλια, έχετε ντύσει ηθοποιούς από το Emily in Paris. Η Lily Collins από το Emily in Paris και την Kim Cattrall στην καινούργια σειρά που θα βγει την άνοιξη, το Glamour, στο Netflix πάλι. Επαγγελματικά τι να περιμένουμε από εσάς? Ετοιμάζουμε ένα show που θα δείξουμε στο Μονακό τώρα για την Grace Kelly στις 12 Νοεμβρίου. Και επίσης ανοίγουμε την πρώτη boutique Pret-a-Porter Maison Ζούλιας στην Οδό Ηροδότου, πολύ σύντομα, όπου θα μπορούμε να επισκεφτούμε όλες τις φίλες μας που θέλουν να αγοράσουν Pret-a-Porter. Έναν προσωπικό στόχο που δεν έχετε κατακτήσει? Ένα προσωπικό στόχο που δεν έχω κατακτήσει είναι να έχω το βάρος που είχα όταν ήμουν 30 ετών. Αυτό. Θεωρείτε ότι το GNTM συνεισφέρει στη μόδα? Πιστεύω ότι το GNTM συνεισφέρει στη μόδα με κάποιο τρόπο, γιατί φέρνει τη μόδα μέσα στα σπίτια του κόσμου. Τα συντήρων που βλέπουμε ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα? Μόλις έκανα μια οντισιόν στη Θεσσαλονίκη για ένα μεγάλο show που είχαμε 54 κορίτσια και ένιωσα λίγο σαν να είμαι κριτής στο GNTM. Περνάσε. Πόσο σκληρό είναι αυτό? Αλλά έτσι είναι ο κόσμος της μόδας. Είναι ο δεύτερος πιο σκληρός κόσμος. Η Σοφία Χατζηπαντελή. Τώρα τελευταία διασκέδασα πάρα πολύ με το βίντεο που ανέβασε ο Τάκης Ζαχαράτος, το οποίο το βλέπω ίσως και 10 φορές την ημέρα. Θέλω να πω μπράβο στην κυρία Χατζηπαντελή. Έχει καταφέρει να μιλάει όλη η Ελλάδα για αυτήν. Θα την επιλέγατε να περπατήσει σε δικό σας σοου? Ναι, με χαρά θα το έκανα. Θα μπορούσατε να δείτε τον εαυτό σας σε σταθερή βάση στο GNTM ως κριτής? Το GNTM θέλει πιο γρηγοράδα, θέλει χιούμορ, θέλει άλλες ατάκες, τις οποίες δεν τις έχω εγώ. Και αν πήγαινα, θα ήταν η Βίκη η πρώτη που θα με είχε πάρει τηλέφωνο και θα μου το είχε πει εδώ και χρόνια. Διαβάζουμε ότι το φετινό GNTM έχει πολύ δόση reality. Ναι. Εσείς ως τηλεθεατής πώς το βλέπετε? Είναι ένα reality. Αλλιώς πώς θα το... Ο κόσμος δεν θα έβρισκε ενδιαφέρον αλλιώς. Οι εμφανίσεις με τα μαγιό θα ήθελα να λείπουν. Οι εμφανίσεις με τα μαγιό. Γιατί? Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει. Σαν να ντρέπομαι εγώ εκείνη τη στιγμή για... Δεν είναι σωστό βέβαια για αυτό. Σαν να ντρέπομαι για τα κορίτσια που εμφανίζονται. Που έχει να κάνει με τον ίδιο, βέβαια. Με τον ίδιο, μου αρέσει όμως. Με την ιδιοσυγκρασία του και τη φιλοσοφία του. Ναι, το λέει με σεβασμό και γλύκα. Έτσι, με γλύκα το λέει. Ακριβώς πρέπει να το πάρουμε όλοι. Εάν κάποιος, επειδή πολλές φορές συζητήσαμε και συζητήθηκε και στο Next Model για το Diversity, εάν κάποιος σχεδιαστής, η αγορά στην Ελλάδα είναι συγκεκριμένη. Είναι συγκεκριμένοι πελάτες που κάνουν φωτογραφίσεις, καμπάνιες, κάνουν επιδείξεις μόδας. Συγκεκριμένοι. Εάν κάποιος λοιπόν που υποστηρίζει το diversity ακόμα και με κορίτσια τα οποία ήταν μοντέλα έχουν σταματήσει και παρουσιάστηκαν στις επιδείξεις τους και περπάτησαν, παρότι μπορεί να μην ήταν 20 χρονών, έχουν περάσει τα χρόνια. Είναι μόνο ο Βασίλης. Μόνο ο Βασίλης το έχει κάνει. Το έχει στηρίξει. Και έχουμε δει πολλές φορές στις επιδείξεις να είναι μοντέλα παλαιότερης άλλης γενιάς που τον τιμούν και είναι εκεί και περπατούν και φορούν τα ρούχα τους πασαρέλες. Η Ακίνθη που είναι η μαμά αυτό θα έλεγα, Έλενα, κοσμοπολίτη. Ποιος άλλος έχει κάνει, πείτε μου. Του. Πέρα από κάποιες εταιρείες που ούτως ή άλλως τα ρούχα είναι για plus size. Ακριβώς. Δηλαδή είναι target τα ρούχα. Ποιος άλλος κάνει επιδείξεις μόδας και φωτογραφίσεις με άλλα μοντέλα? Ο Βασίλης έχει ένα στυλ, είναι αϊθαλής αυτό που κάνει. Έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που δουλεύει και λειτουργεί. Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε ο Βασίλης ο Ζούλιας στην Ελλάδα. Έχετε συνεργαστεί ποτέ? Όχι, θα ήθελα όμως. Θέλεις να κάνεις ανοιχτή Βεβαίως. Πρόταση στην ναι, επόμενη επίδειξη. Ακριβώς. Πες του το, παρακαλώ. Βασίλη μου, βγάλε κύριε το. Ζούλια, ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστούμε μαζί. Και έχω σκοπό κάποια στιγμή να έρθω από το μαγαζί και να σας γνωρίσω από κοντά. Ωραίο. Ορίστε.